Σύμφωνα με το οποίο θα γίνει με τις τροποποιήσεις τις οποίες από τη διάθεση των μετοχών και ότι το τίμημα αυτό θα περιέλθει εξ ολοκλήρωση το ΓΣ ΔΟΣΑ. Επίσης, ζητάει από τον κύριο Νικολαίδη να δηλώσει στο ίδιο έγγραφο ότι το πληρεξούσιο που δίνεται στο ΓΣ ΔΟΣΑ για τη διάθεση των μετοχών σε οποιοδήποτε αγοραστή βρεθεί είναι ανέκδοτο. Να ρωτήσω εγώ και κάτι άλλο τώρα. Υπάρχει και μία ακόμη κάποια άλλη αίτηση, η οποία τώρα δεν είναι ορατή από τη στιγμή, κάτι δεν μας έγινε από το καλό, σαν συμπλήρωση, την οποία αναπτυχθεί η Γενική Συνέλευση, η οποία προφανώς μπορεί να υπάρξει και κάτι άλλο. Εκ τώρα ως εξασφάλιση. Μα αυτό καλυπτόμαστε, από εδώ και εγγυρίζεται. Εγώ ρωτάω και για παρακή προσωπική συμβουλευτική στο πόλιο. Πάντα χαίρετε. Πιθανό επενδυτή, του οποίου θα υπάρχει, βασιζόμαστε στο Προεδρείο, οι απαραίτητες διασφαλίσεις που θα είναι περαίτιος, έτσι, όσο το διατροφεί, ότι δεν θα κάνει το μεσίδι και θα μπορεί από εδώ και πέρα, έτσι, να έχει την απόλυτη διαχείριση αυτών των μετοχών. Όχι. Την απόλυτη διαχείριση και ότι τη μεταβίβαση. Και ότι αύριο μεθαύριο. Σταμάτα λίγο πάλι. Και ότι αύριο μεθαύριο αυτό που λέγαμε τόση ώρα που είναι αντίθετο. Ότι θα στείλουν οι άτομα να σκύψουν. Από την όχι. Πάμε σε παρακαλώ. Ένα τηλέφωνο. Λοιπόν. Έγινε κατανοητό θέλει κάτω από 5 λεπτό να ρωτήσει. Να ψηφίσουμε για να χωρίσουμε. Κύριε Πιταράκη, θέλει να ρωτήσετε κάτι. Λοιπόν, τι από τη Γενική Συνέλευση. Τι διαλατάσουν τους
Όποιος θέλει μπορεί να δώσει.